αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μου εδώ στο YouTube. Σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό βίντεο που αφορά το Feng Shui ε, στην κύρια είσοδο του σπιτιού, αλλά αν θέλετε και κάθε χώρου. Αυτό το βίντεο γίνεται μετά από δικό σας σχόλιο, από δικό σας, ε, δική σας παράκληση, τέλο πάντων, για να λύσουμε κάποιες απορίες. Με έναν εύκολο τρόπο, άρα θα πούμε κάποια κύρια σημεία γενικά για όλους για να μπορείτε να ταυτιστείτε και να τα εφαρμόσετε άμεσα στους χώρους σας. Για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Γρηγορία Θεοδοσίου και είμαι σύμβουλος Φενξούι και ανάλυσης πεπρωμένου. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μας που αφορούν κυρίως Φενξούι και Κρίσταλλα, κάντε μας like, κάντε subscribe στη σελίδα μας εδώ στο YouTube, αλλά ακολουθήστε μας και στα social media με το Γρηγορία Steam Gem Shop, βρίσκεται τη δική μας ιστοσελίδα με τιμές για τα προϊόντα μας, όπως επίσης TikTok, Instagram και Facebook. Στο Facebook μπορείτε να βρείτε και το Lo Su Feng Shui, που είναι ο φυσικός μας χώρος, στο, το κατάστημα μας δηλαδή, στη Λάρνακα. Λοιπόν, ξεκινούμε με το Feng Shui για την κύρια είσοδο κάθε χώρου, αλλά κυρίως θα αναφέρομαι για έναν σπίτι. Τα, πρώτα, τα, τα τρία κύρια σημεία που θα δούμε ε, στο βίντεο μας ε, αφορούν το εξωτερικό bright hall είναι το external bright hall, το internal bright hall, δηλαδή εξωτερικός άμεσος χώρος που βρίσκω μόλις βγω από το σπίτι μου, από το οικοδόμημα μου. Ο εσωτερικός χώρος που βρίσκω αμέσως μόλις βγω, όπως και η είσοδος, σαν είσοδος, σαν ε, ε, πόρτα, ακριβώς η πόρτα του σπιτιού, του οικοδομήματος. Λοιπόν... Για να μπορούμε να μιλούμε για το εσωτερικό-εξωτερικό χολ και την είσοδο, πρώτα θα πρέπει να εξηγήσουμε πώς λαμβάνουμε ενέργεια σε ένα χώρο. Πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι έναν άτομο το οποίο είναι επαγγελματίας και θα κάνει φεγξούι για ένα χώρο, είτε για έναν οικοδόμημα που τώρα χτίζεται, είτε ακόμη για να εφαρμόσει διορθωτικό Feng Shui, αλλά και εσείς τώρα που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, για να εφαρμόσετε όσα θα πούμε, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσετε ότι 70% την ενέργεια την επηρεάζει το εξωτερικό περιβάλλον και έναν 30% στείνουμε το Feng Shui μας σωστά μέσα στο χώρο. Άρα πρώτα πρέπει να λάβω την ενέργεια. Και την ενέργεια να από πού θα τη βάλ... λάβω από το φυσικό μου περιβάλλον, ρέει από το φυσικό μου περιβάλλον και μπαίνει από την κύρια είσοδο του σπιτιού. Άρα πρώτα πρέπει λίγο να γίνετε εσείς σύμβουλοι Feng Shui, να κατανοήσετε πώς ρέει η ενέργεια, χωρίς να βάλετε φόρμουλες τεχνικές κτλ. Γιατί ε, σίγουρα μιλούμε ότι θα το κάνετε μόνοι σας. Πώς θα το κάνετε μόνοι σας, με απλά λόγια. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι λαμβάνουμε ενέργεια από το φυσικό περιβάλλον. Η ενέργεια βγαίνει από τα βουνά και σταματά λιμνάζει στο νερό. Τώρα εσείς για τα σπίτια σας της πόλης, αλλά και στο που οπουδήποτε είστε, για ευκολία δική σας, αφού δεν έχετε γνώσεις, εγώ ξεκινώ με το μηδέν γνώσεις Feng shui. Φανταστείτε άρα το οικοδόμημα που θα μελετήσουμε τώρα την είσοδο του σαν να είναι σε έναν επίπεδο πιάτο, δίσκο, να το πείτε. Πρέπει να μελετήσε, μελετήσετε λίγο περιφερικά, ένα-δυο τετράγωνα μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, πώς ρέει η ενέργεια. Δηλαδή αυτόν το πιάτο που είναι το πιο ψηλό πού έχω πιο ψηλό έδαφος, είναι πίσω, είναι στα πλάγια. Ε, μετά να δείτε, ας πούμε, το οικοδόμημα σας σαν να είναι μπροστά στα χέρια σας, το κρατάτε και είναι εδώ η είσοδο και θα δείτε πού ρέει η ενέργεια. Γιατί, αν δω, ας πούμε, ότι το έδαφος είναι πιο ψηλό από εδώ, έρχεται η ενέργεια και ρέει και φεύγει. Η είσοδο μου, αν είναι μια πανέμορφη είσοδο, μοντέρνα, η οποία όμως είναι κρυφτή, δηλαδή, για παράδειγμα, Έχω ένα σπίτι στην πρόσωψη, εδώ τα δωμάτια είναι πιο έξω ή έχει γίνει κάτι όμορφο προ, προς τα έξω και έχει μπει είσοδος πιο μέσα. Δηλαδή υπάρχει εδώ μια προεξοχή. Ωραία, αν ρέει η ενέργεια από εδώ είναι πρόβλημα, γιατί θα ρέει και θα φύγει. Δεν θα μπει από την κυριανή είσοδο. Άρα αυτόματα θέλουμε κάποιες λύσεις. Αν η ενέργεια τώρα ρέει από εδώ, δηλαδή είναι έτσι το εδαφός, και υπάρχει μια προεξοχή εδώ και είναι πιο μέσα είσοδος μου, ε, και εδώ πιο μέσα, αυτόματα είναι ένας καλός σχηματισμός γιατί ρέει η ενέργεια, μπορεί να μπει μέσα στο χώρο μου. Άρα πρώτα παρατηρούμε από πού ρέει η ενέργεια. Αν δεν λαμβάνει το οικοδόμημα μου ή το σπίτι μου ενέργεια, θα πρέπει να εφαρμόσω πρώτα κάποιες διορθωτικές λύσεις στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον για να μπορώ να ξεκινήσω να κάνω το ή του σπιτιού μου μέσα. Η λύση που προτείνουμε στην περίπτωση που σα είπα, αν ρε, η ενέργεια απ' εδώ και φεύγει, χάνεται, εδώ που είναι η είσοδο, υπάρχουν δύο τρόποι. Μπορώ να βάλω γλάστρε, ειδικά δεν μπορώ, ε, αν δεν έχω αυλή στο πλάι. Αν έχω αυλή στο πλάι, μπορώ να φυτέψω δέντρα για να κρατήσουν την ενέργεια να λιμνάσει εδώ στην αυλή μου για να μπορέσει να μπιάνε τα. Άρα, αντιλαμβάνεστε, αν έχω με, έναν μεγάλο χώρο με άπλετο Φω, αυλή, αν είμαι στο ύπεθρο και τα λοιπά, αν έχω κάνει έναν μικρό κυκλικό κόμβο, τότε μιλούμε ότι ακόμη και σκεπαστή να είναι είσοδο, λιμνάζει εδώ η ενέργεια μου και μπαίνει μέσα στο σπίτι ήρεμη. Γιατί είναι δύο πράγματα. Πρώτον, κοιτάζω, Αλαμβάνω ενέργεια, και μετά, εάν μπορώ και έχω την ευχέρεια του χώρου, ο λόγο που θέλουμε το άμεσο εξωτερικό περιβάλλον είναι για να εξηγήσουμε ότι το άμεσο εξωτερικό περιβάλλον προσπαθούμε να βάλουμε την ενέργεια μέσα στο χώρο, αλλά πώς να τη βάλουμε, να τη βάλουμε να είναι και ήρεμη. Άρα, έχουμε μελετήσει το πώς ρέει η ενέργεια στην περιοχή μας για να καταλάβουμε πώς μπαίνει στην είσοδο μας. Αν δεν μπαίνει στην είσοδο μας, δύο λύσεις. Ή ένας φράχτης στην άκρη του, του σπιτιού μας για να κρατά την ενέργεια ψηλός μια συστάδα δέντρων ή μια γλάστρα ε, μακρό στενή, η οποία μπορεί πάλι να μπουν μέσα μικρά και παρισάκια ή έναν δέντρο, τέλο πάντων ένα μικρό δέντρακι που να γίνεται σαν τείχο πράσινο, ούτω ώστε όπω έφευγε όλη η ενέργεια από εδώ, εάν υπάρχει κάτι που την ελαττώνει, θα μπει η ενέργεια μέσα στο σπίτι μου, άσχετο με το ότι ήταν μέσα εδώ, έξω εδώ. Αυτόματα θα βάλω κάτι το οποίο θα σταματά την ενέργεια για να μπει στο χώρο όμορφα και ήρεμα κυρίως. Ωραία. Λοιπόν. Ξεκινούμε να δούμε τώρα τον εξ, εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, γιατί και εκεί έχουμε αρκετές απορίες. Συχνά ο κόσμος αναφέρεται σε αρνητικούς δρόμους. Τι ονομάζει ο κόσμος αρνητικούς δρόμους? Είναι μια διασταύρωση ε, που έρχεται κατευθείαν ο δρόμος πάνω στο σπίτι ή ακόμη χειρότερα και πάνω στην κυρίαν εισόδων του σπιτιού. Είναι η πόρτα μας δηλαδή που μπαίνουμε στο χώρο μας. Άλλος μπορεί να μου πει ότι έχει έναν δρόμο... Διπλό, δηλαδή είναι ο δρόμο. και πιο πάνω υπάρχει έναν highway, ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομος, πολύ κοντά στο, στο δικό μα το δρόμο. Το δεύτερο νη μου έχουν αναφέρει ότι υπάρχουν τεράστιοι κυκλικοί κόμβοι που είναι πάρα πολύ κοντά στον εσωτερικό δρόμο και είναι η κύρια είσοδο του σπιτιού. Ε, Επίση έχουμε το συχνό φαινόμενο με τι αρνητικέ γωνίε άλλων κτηρίων. Που είναι κάτι που σίγουρα είναι πάρα πολύ σύνηθε το φαινόμενο παντού, αν είμαστε στι πόλει. Όπω επίση ένα πυλώνα, πολύ μεγάλο, που μεταφέρει ηλεκτροφόρα καλώδια, ή ακόμη και έναν απλό, μικρό στήλο τη ηλεκτρική, πάλι με ηλεκτροφόρα καλώδια ή οτιδήποτε να είναι. Ε, μια μεγάλη πινακίδα, κάτι τέλο πάντων που το βλέπω, είναι ένα στοιχείο μόνο του, το οποίο το βλέπω κατευθείαν όπω βγαίνω από την κύρια ανισόδων του σπιτιού μου. Όλα αυτά, ναι, σίγουρα είναι έναν αρνητικό στοιχείο για το οικοδόμημα μου και κυρίω όταν είναι η κύρια είσοδο του σπιτιού. Δεν είναι το παν, γιατί εντάξει, αν έχω έναν φεγξούι ενό χώρου το οποίο συναντώ όλα τα καλύτερα στοιχεία και το μόνο που υπάρχει είναι έναν αρνητικό, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά πάντοτε στο φενξούι λύνουμε όσο πιο πολλά θέματα μπορούμε. Γιατί και το καλό το οικοδόμημα που μόνο ένα αρνητικό στοιχείο έχει, αν το βελτιώσω θα είμαι ακόμα καλύτερα αλλά και έναν υποδιέστερο αν θέλετε, σε ποιότητα ε, σπίτι, με την έννοια ότι ε, δεν έχει γίνει μελάτη, δεν είναι η περιοχή του 70% εξωτερικά να είναι το πιο καλοφεγσούι, ας πούμε, για να ευεργετείται ο χώρος, πάλι θα βοηθηθεί αν βελτιώσω το αρνητικό που βλέπει την είσοδο μου. Άρα, θέλω να το βελτιώσω, πάμε για να πούμε κάποιες λύσεις. Η μια λύση είναι να μεταφέρω την κύρια είσοδο του σπιτιού. Αν για παράδειγμα, ο δρόμο που είναι κατευθείαν, ε, ειδικά για το δρόμο, αν μπορώ ας πούμε, να μεταφέρω την είσοδο μου πιο στο πλάι, πούμε, με κάποιον τρόπο για να μην είναι ε, κατευθείαν ο δρόμο πάνω τη, σίγουρα θα έχω βελτίωση ή ακόμη πιο πρακτικά για όλα τα αρνητικά βέλη, ακόμη και στα, από παράθυρα δωματίων να κοιτάξετε ή του σονιού σα ή τη κουζίνα σα στο χώρο για να αποφύγετε όλα αυτά τα αρνητικά βέλη που έχω αναφέρει, γωνιές κτιρίων κτλ. Καλό θα ήταν να φυτέβετε δέντρα, τα οποία να γίνονται σαν πράσινο τοίχος και τέλος πάντων εγώ θέλω με κάποιον τρόπο να κρύβουν την αρνητική θέα. Αν κρύψουν την αρνητική θέα, βελτιώνεται πάρα πολύ το Feng shui του χώρου μου. Σχεδόν μπορώ να σας πω ότι πάει στις δυνατότητες του σαν να μην υπάρχει, που τη στιγμή που δεν το βλέπω σταματά. Η δυνατή αρνητική επιρροή. Άρα, είναι καλή λύση να το έχετε υπόψη σας και είναι κάτι εφικτό μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ε, όσον αφορά για το εξωτερικό, Bright Hall, ε, πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι θα είναι και ανάλογο με το σπίτι. Ε, αν έχω έναν τεράστιο σπίτι, θέλω να έχω έναν αρκετά μεγάλο εξωτερικό Bright Hall. Όσο πιο μεγάλο, τόσο το καλύτερο. Ε, τώρα, αν έχω έναν μικρό χώρο ή μια θα είναι πιο ανάλογο το εξωτερικό bright Hall του χώρου τη. Λοιπόν, προχωρούμε να δούμε για την πόρτα σαν είσοδο, σαν πόρτα. Όχι τόσο σαν υλικό. Δεν με πειράζει αν είναι ξύλο, αν είναι αλουμίνιον, δεν ξέρω με τι άλλον υλικό το φτιάχνουν. Όσο το να είναι μια ανάλογη πόρτα και μια. Ε, Δυνατή πόρτα με την έννοια του, του να, να έχει έναν εκτόπισμα, να φαίνεται να τονίζει το οικοδόμημά μου. Σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό οι αρχέ του γίν και το γιάνγκ. Δεν μπορώ να έχω έναν διόροφο σπίτι 6 μέτρα ύψο, και να έχω μια πόρτα ε, μικρή 80 εκατοστά ή ένα μέτρο. Σίγουρα θέλω ε, στο διόροφο το σπίτι. Όχι κατά ανάγκη να είναι δύφυλη η πόρτα, αλλά μπορεί να έχω περίπου το άνοιγμα μια δύφυλη πόρτα, αρκετά μεγάλο, το οποίο θα έχω διακοσμήσει εγώ. Μπορεί με σταθερά σημεία, μια ωραία μεγάλη πόρτα, έτσι γύρω στο ένα μέτρο, μια χαρά. Άρα, πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε όχι τόσο το υλικό τη πόρτα, σαν πόρτα, αλλά ε, την αναλογία τη προ όλο το οικοδόμημα ε, του σπιτιού και του χώρου σα. Επίση, πάρα πολύ σημαντικό που Μπορείτε να ελέγξετε είναι να μην είναι περισσότερα από τρία σκαλιά. Γιατί τότε η ενέργεια χάνεται για να βγει όλα τα σκαλιά. Άρα, προτιμώ πιο χαμηλό, μέχρι τρία σκαλιά είναι ό,τι καλύτερο. Αν έχει γίνει μελέτη ενό χώρου, μπορεί να γίνει πάρα πολύ χαμηλή η είσοδο, δηλαδή να μπαίνει ενέργεια. Ε, με έναν τρόπο να πούμε, όπω περνά, είναι το ιδανικό για να καταλάβετε. Αλλά εντάξει, πρακτικά λέμε μέχρι τρία σκαλιά, γιατί στι πόλει ή σε κάποια σημεία τέλο πάντων που προσπαθούμε να χτίσουμε. Ε, Μα λένε ότι δεν ξέρουν ακόμη. Μπορεί να είναι ένα χώρο που δεν έχει γίνει το υψόμετρο του δρόμου. Με αποτέλεσμα να σου λέει θα κάνει τουλάχιστον τρία σπίτια. Έχει συμβεί πολύ συχνά σε σπίτια που μελετώ. Ε, θα κάνει τουλάχιστον, με συγχωρείτε, τρία σκαλιά για να μπορούμε να είμαστε μέχρι το ασφαλού. Αν ψηλώσει μετά ο δρόμο, ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Αλλά σίγουρα αποφύγετε, εάν μπορείτε, τα 4-5 σκαλιά. Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν. Ε, τι άλλο για την είσοδο, ήθελα να σας πω. Ναι, όσον αφορά το άλλο σημείο που θέλω να δούμε, είναι λίγο τις γλάστρες. Ε, δεν τοποθετώ πάρα πολλές γλάστρες, ας πούμε, τόσο κοντά στην κυρία είσοδο, ή να φτιάξω ένα στενό διαδρομάκι που να οδηγεί. Τώρα, αν είναι πολύ ωραίος ο χώρος, έτσι μεγάλο, βάλω μικρά λουλουδάκια, ε, είναι χώμα και το, ε, το κάνω, ας πούμε, ένα μόνο πατάκι με ωραία μικρά λουλουδάκια, αλλά υπάρχει μια νυχτοσύνη, μια χαρά. Αλλά δεν θέλω να μπαίνω στην αυλή ενό ε, σπιτιού ε, και να είναι τόσο πολλά πιεσμένο με γλάστρες ή πολύ κοντά στην είσοδο. Είτε θα βάλω κάποιες γλάστρες στοχευμένα για να λάβω την ενέργεια όπως εξηγήσαμε στην αρχή ή θα βάλω ένα-δύο γλάστρες στο πολύ ή μπορώ να σας πω ότι αν έχω έναν ωραίο κήπο μπορεί να μην βάλω και καθόλου γλάστρες, να αφήσω τον bright hole μου ωραίο να φαίνεται να μπορεί η ενέργεια να μπει εύκολα μέσα στο χώρο μου. Λοιπόν, Προχωρώντας, μας έχει μείνει το τελευταίο σημείο, το οποίο αφορά τον bright hole μέσα, που το συνδέω όμως με τα ερωτήματα σας του τύπου. Ό,τι έχουμε μπει για έξω, ισχύει και για μέσα. Δηλαδή, προσπαθώ να στήσω έναν τον χώρο μόλις ανοίγει η είσοδος του σπιτιού μου. Όμως, πέραν αυτού... Του, που νομίζω πλέον το έχουμε κατακτήσει την επικοινωνία ενώ μεταξύ μα τι έχω αναφέρει για έξω, ότι θα ισχύει και για μέσα όσο μπορώ, σε αναλογία ο κάθε χώρο. Πέραν τούτου, θα το αναλύσουμε λίγο τον Bright Hall. Συχνά, όχι μόνο δεν έχω Bright Hall, έχω προβλήματα. Του τύπου, με ρωτάτε, η σκάλα μου είναι πάρα πολύ κοντά στην είσοδο του σπιτιού. Όπω ε, όπως είναι η είσοδος του σπιτιού, είναι πάρα πολύ κοντά η τουαλέτα για τους ξένους. Ε, άλλο θέμα είναι ότι είναι κατευθείαν, η κυρία Ίσοδος βλέπει την ε, πίσω πόρτα. Η κυρία Ίσοδος είναι ε, πάρα πολύ κοντά σε έναν πολύ στενό διαδρόμο. Όλα αυτά που έχω αναφέρει σίγουρα είναι προβλήματα. Είναι κάποια θέματα, δεν είναι το ιδανικό, αν θέλετε, Feng Shui. Γιατί, όπως έχουμε πει εξωτερικά ότι θέλουμε λίγο χώρο, θέλουμε και εσωτερικά. Ε, για να δούμε όμως πόσο πρόβλημα κάνει η κάθε περίπτωση, να σας βοηθήσω λίγο περισσότερο, θα πρέπει λίγο να το νιώσετε. Δηλαδή πράγματι όπως ανοίγει η είσοδο και είναι η σκάλα πολύ κοντά, όμως υπάρχει και μεγάλος χώρος, δηλαδή για παράδειγμα να ανοίγω εδώ την πόρτα, τώρα στο ένα μέτρο είναι η σκάλα που πάει πάνω, σίγουρα είναι αρνητικό, σίγουρα. Όμως, όπως ανοίγει η πόρτα εδώ και είναι η σκάλα, Ξεκινάει και έχω, ξέρω εγώ, τρία-τέσσερα μέτρα σαλόνι και υπάρχει ωραίος μεγάλος χώρος εδώ που δεν το έχω πνίξει τέλος πάντων. Εντάξει, σε τούτη την περίπτωση δεν θα, δεν θα μπορούσα να βάλω έναν παραβάνι κάτι να κρύψω τη σκάλα, αλλά από την άλλη μπορεί να βάλω ένα γλαστράκι κάτι να, να, να το γελάσω λίγο. Ε, πρέπει να το δω για να είμαι αλλά... Θα το δείτε εσεί πώ νιώθετε. Δηλαδή, δεν θα σα έλεγα βάλτε γλάστρε, βάλτε έναν παραβάν, βάλτε κάτι να κρυφτεί η σκάλα από την είσοδο για να λύσω αυτό το θέμα και να δημιουργήσω άλλο πρόβλημα να είναι κλειστοφοβικά. Δηλαδή, αν είναι τα πρώτα σκαλοπάτια, αλλά βλέπω έτσι ωραίο το χώρο να ανοιχτώ να παιδώ, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν θα σπάσω τη σκάλα. Αν είναι όμω μακριά η σκάλα ε, δεν είναι τόσο πρόβλημα. Ναι, και τούτον πρέπει να το αναφέρω. Αν είναι μακριά, καλά δεν είναι τόσο πρόβλημα. Όπω και το αν είναι σε ένα σημείο το αρνητικό, δηλαδή ο διάδρομο ή η πόρτα κτλ. Και μπορώ να βάλω έναν παραβάν, το οποίο θα το κάνω σαν προχώλ α πούμε. Και θα έχω χώρο να κρύψει το αρνητικό, να έχω και λίγο το εσωτερικό μου προχώλ. Πρακτικά μπορεί να βάλω έναν μικρό επιπλάκι. Εξαρτάται. Από το χώρο που έχετε. Το ιδανικό είναι να έχω χώρο. Αν θέλετε, ένα τύπο μπορώ να δώσω. Εγώ προσωπικά είναι αρκετά ε, άνετα ε, τα δύο σαλόνια που έχω, τη κουζίνα μου α πούμε, και το μεγάλο μου καθιστικό στο σαλόνι. Αλλά δεν έχω κεντρικά τραπεζάκια ή ας πούμε στο σαλόνι που έχω έναν κεντρικό τραπεζάκι είναι πολύ χαμηλό. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή στην κουζίνα να πούμε, εδώ τώρα που βρισκόμαστε, δεν έχω κεντρικό ε, τραπεζάκι. Γιατί έχω μια πόρτα στην οποία βγαίνω στην αυλή, έχω τα παράθυρα μου έτσι ωραία, ε, τους καναπέδες μου, το να βάλω έναν τραπεζάκι αυτόματα σε, σε αίσθηση στη ψυχολογία μου αλλά και στην ενέργεια ξεκινά και το πιέζει. Δηλαδή το, δυσκολεύει την ενέργεια και εμένα προσωπικά όταν είναι να χαλαρώσω ε, το να, να κλείνω με πολλά έπιπλα, δηλαδή όπου περπατώ να, να, να δίνω πάνω σε έπιπλα. Είναι πολύ διαφορετική η αίσθηση να μην υπάρχει το κεντρικό τραπεζάκι. Μπορείτε να βάλετε πλάινα τραπεζάκια. Δηλαδή να βάλετε κάπου δίπλα στους καραπέδες σας side table για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν έχετε κόσμο ή μπορείτε ακόμη το κεντρικό τραπεζάκι να είναι δύο μικρά τραπεζάκια στρογγυλά τα οποία θα βάζετε στις άκρες και όταν έρχεται ο κόσμος να δεχτείτε φίλους στο σπίτι τότε πρακτικά τα φέρνετε στο κέντρο για να βάλετε τα ποτά. Αλλά για εσά καθημερινά όταν θα κάτσετε να χαλαρώσετε στο χώρο σας, όταν θα... Ζήσετε εσείς στο σπίτι σας, θα το απολαύσετε, να προτιμάτε ένα tip που έχω να σας δώσω, είναι μπορεί να αποφύγετε το κεντρικό τραπεζάκι και να δείτε τεράστια βελτίωση στον χώρο σας, στην αίσθησή σας, στις δουλειές σας, στο τι θα κάνετε τέλος πάντων στην καθημερινότητα σας. Όσο και φαίνεται λίγο ε, παράξενο ή υπερβολικό. Λοιπόν, άρα αν έχετε ε, απορίες μέχρι τώρα ακόμη, τι να κάνω εγώ για τη σκάλα μου, για την τουαλέτα, δεν έχει πει η Γρηγορία κάτι, ένα ε, αυτό, βάλε αυτόν Ο λόγος είναι γιατί δεν είναι τόσο το φεγξούι το τι θα βάλω. Πολλές φορές είναι και το τι δεν θα βάλω, δηλαδή να μην το πιέσω, ε, να συνειδητοποιήσω αν υπάρχει ένα θέμα, αλλά να μην προσπαθώ να το διορθώσω ε, κάνοντα την υπερβολή και δημιουργώντα μεγαλύτερο πρόβλημα. Επίσης, όσον αφορά, επειδή μιλούμε για την είσοδο και τα bright hall, μια λύση ε, αν έχετε έντονο, αέρα και τα λοιπά ή τέλος πάντων για να εναλλάσσετε λίγο την ενέργεια ε, στην είσοδο σα, μπορείτε να τοποθετήσετε έναν καλής ποιότητας μεταλλικό μελωδό, είτε μέσα από την είσοδο, είτε έξω από την είσοδο. Δηλαδή, μπορεί να μπει και στους δύο χώρους. Αν βάλετε έναν εξωτερικά, θα μείνει μόνιμα, ε, σου καναλάρει την ενέργεια που μπαίνει στο σπίτι, είναι πιο φιλική. Είναι και πολύ ωραίο το ότι χτυπά από μόνον του. Δεν χτυπά πάρα πολύ συχνά. Αν είναι καλή η ποιότητα του, μια χαρά θα μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Ε, όπως επίσης, ε, μέσα στο σπίτι θα πρέπει να το χτυπάτε εσείς για να έχετε το όφελο από τον μελωδό. Πέραν αυτού δεν θα πούμε άλλη ε, συμβουλή στο κομμάτι όλα αυτά μόλις μπαίνει στο σπίτι, δηλαδή είναι η σκάλα κτλ. Πρέπει να το μελετήσετε εσείς με το δικό σας μάτι, αν θα κάνετε μια θεραπεία του Feng να ταιριάζει στο χώρο σας, να μην το ε, χειροτερέψετε το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτόν ήταν το βίντεο μου. Προσπαθήστε άρα ε, να αναγνωρίσετε εάν λαμβάνει ενέργεια το σπίτι σας να φτιάξετε λίγο το εξωτερικό σας bright hall όσο μπορείτε, το εσωτερικό σας bright hall και να δημιουργήσετε κάτι όμορφο, ήρεμο για εσάς στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσετε, σύντομα με καινούργια βίντεο και για το Feng Shui, αλλά και για τα φυσικά κρύσταλλα. Ε, θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια σε όλους.